Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπαρτακού εδώ που σήμερα θα συνεχιστεί η δράση στα play-off της Evolution League με τους Young Bowlers να αντιμετωπίζουν τα Grand Manaria για τον γύρο των 16 των play-off. Πρώτη επίθεση είναι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Το πρώτο τρίποντο είναι άστοχο από τον Σκιαδόπουλο. Οι πρωτοπόροι Young Bowlers ρίχνονται σήμερα στην μάχη των play-off. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας με ρεκόρ 21-1. Σήμερα βρίσκουν απέναντί τους τα Grand Manaria, οι οποίοι στην κανονική περίοδο της Evolution League είχαν 14 νίκες και μόλις 8 ήττες. Τερμάτισαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας με τον Τσίγκο. Να παίρνει ξανά. Θα αφήνει στο πλάι στον Σκιαδόπουλο. Θα κάνει, θα πάρει και αυτό το σουτ, θα το βάλει τώρα. Ανοίγει το σκορ ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Για το 0-3. Μπορεί να στρέψει νωρίτερα στο πρώτο τρίποντο. Δεν δίστασε να πάρει και δεύτερο. Για να το βάλει μάλιστα. Για να βάλει τώρα στην επίθεση. Το floater είναι άστοχο. Από τον Αντρέαδη, ο οποίος πιέζει ωστόσο και θα γίνει το κλέψιμο. Κρόκος δεν είναι καλή. Πάσα το Αντρέαδη στο Σούσο, καταφέρει να συγκρατήσει. Θα πάρει το τρίποντο, θα βρει σιδερό. Επιθετικό rebound και θα έρθει το πρώτο καλάθι από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Καβαλάρης είναι αυτός που άφησε την μπάλα στο καλάθι. Για το 2-3, υπενθυμίζω η πρόκριση βγει από δύο μάτς, από την συνολική διαφορά που θα υπάρξει στα δύο παιχνίδια τα οποία θα έχουν αντιμετωπίσει οι δύο ομάδες. Γιάννησα με το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Ιρβάνος πάει προς τα μέσα, είδε τον ανοιχτό διάδρομο, φτιάξει την μπάλα στο καλάθι για το 4-3. Έχει μαζευτεί και κάπως κόσμος από την πλευρά των Young Bowlers, αν καταλαβαίνω καλά. Μπορεί να τους ακούσετε τώρα και στα πανηγύρια έπειτα από το καλάθι. Με το δεξί δεν θα έρθει το καλάθι από τον Τσίγκο, τον Ισίδωρο Τσίγκο. Αυτός έχουμε και τον Αντώνη στο σημερινό μάτς. Τρόκος, Ανδρεάδης, ψάχνει την πάσα, κρατάει. Πιέζεται. Ο πίεση πήρε την προσπάθεια και αυτό έφυξε. Μπάλα έξω. Μυρός. Ήταν για τρίτο σουτ. Και υπάρχει και φάουλ στη συνέχεια από τον Τσατάλη, ο οποίος δίνει το χέρι του στον Ερούτσο. Κρατάει ο Τρόκος, ψάχνει τις επιλογές, θα αφήνει στον Τσατάλη. Δεν θα βγει σε εργασία με τον Καβαλάρη. Παπαϊσταθίου νικάει και παίρνει ο Σκιαδόπουλος. Παπαϊσταθίου τώρα στην απέναντι πλευρά είναι ο Σκιαδόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο. Το 4-3 παραμένει στην αναμέτρηση. Τσατάλης το σπίτι. Θα το πάρει τελικά το τρίποντο, θα το βάλει. Μακρινή πάσα, άστοχη ωστόσο. Για να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση ο Τσίγκος. Η πάσα ωστόσο δεν ήταν καλή και έχουμε και το πρώτο time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Επιστροφή στην δράση. Έπειτα από το πρώτο time out της αναμέτρησης. Τρόκος κρατάει. 13 δευτερόλεπτα τώρα. Καβαλάρης. Περνάει η πάσα του. Βάλα έξω στο Ζορμπάνο.
Έστασε εκείνος αρχικά, το πήρε αλλά το σκέφτηκε περισσότερο από όσο φάει ο Ζορμπάνος και η μπάλα κατέληξε εκτός. Τσιγκός. Παίρνει ξανά. Παπαϊσταθίου. Μπάλα στη γωνία. Παπαϊσταθίου θα το πάρει από την κορυφή, θα βρει σίδερο. Κατάλης παλεύει για το rebound και η μπάλα θα βγει εκτός από τα δικά του χέρια. Η κατοχή είναι και πάλι για τα γκραμμανάρια. Σχολεύτια αύριο συμπαίκτη για να βάλει την μπάλα εντός παρκέ. Ο Τσίγκος από μέση απόσταση εκτελεί αστοχή. Ο Σκληρός. Ο Ζορμπάνος δεν είναι καλή πάσα του. Έστειλε την μπάλα πάνω στον Τσίγκο, ο οποίος θα πάρει το φαουλ συνέχεια από τον Κρόκο. Αλλαγή για τους Young Bowlers. Ο Μουζάκης πέρασε στο μάτς. Τσίγκος. Θα πάρει την προσπάθεια, αστοχή, έπεσε και πάνω στον αντίπαλό του. Έχουμε μια διακοπή καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Καβαλάρης. Στην σύγκρουση που είχε εκεί με τον Τσίγκο. Κρόκος. Μπαίνει ο Ζατάλης, εκτελεί για τρεις στο σιδερό. Παπαϊφσταθίου. Τσίγκος. Πάλι Παπαϊφσταθίου. Από τα δεξιά τα μανάρια. Καλή άμυνα από τον Ανδρεάδη, ο οποίος πετάει εκτός την μπάλα. Αφήνει στο αντιπάλου του με 12 δευτερόλεπτα. Σκιαδόπουλος κρατάει. Παπαϊφσταθίου στα 3 δευτερόλεπτα, πάσαρε. Σκιαδόπουλος θα το πάρει στο 1 δευτερόλεπτο και θα το βάλει. Προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί για το 4-6. Δίνει και πάλι το βοβάρισμα στην ομάδα του Σκιαδόπουλος. Ζατάλης. Στο έδαφος ο αντιπαλός του, έχουμε σφύριγμα για βήματα. Έχασε την ισορροπία του Τσατάλης. Και υπέπεσε στην παράβαση. Το φανάκος τώρα στο μάτς για τους γηπεδούχους στον πάγκο. Πέρασε ο Κρόκος. Τρία και 50 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 4-6. Τσίγκος αφήνει έξω. Από τη γωνία θα έρθει το σούτ, είναι για τρεις, αλλά άστοχο. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τους Young Bowlers και σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ο Μουζάκης δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Τσίγκος αστοχή από κοντά. Τα βάζει εκεί με την τύχη του. Στεφανάκος. Τσατάλης στο πλάι. Ανδρεάδης της Δ. Θα πάει και μέχρι το καλάθι για το 6-6. Στην ισοπαλία το παιχνίδι μας. Τσίγκος. Παπαϊφσταθίου. Ανά Παπαϊφσταθίου με την μπάλα στα χέρια. Δεν θα πετύχει κάτι. Στεφανάκος. Σε κάνει τις επιλογές του, έχει βάλει πλάτη και ο συμπαίκτης του Στεφανάκος μπερδεύεται. Ωστόσο, θα κάνει το λάθος, η μπάλα βρήκε στο πόδι του και κατέληξε εκτός. Μια αλλαγή τώρα για τους Young Bowlers. Το μάτσο επιστρέφει ο Ζορμπάνος. Πήρε την θέση του Καβαλάρη.
Σκιαδόπουλος. Σκυρός. Πάει μπάλα ξανά στα χέρια του. Για τρεις αστοχός ο Παπαϊσταθίου. Ενώ τελείωνε και ο χρόνος. Αλλαγή τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ρούτσος και Αλεξανδρίδης πέρασαν στο παρκέ. Ο Φανάκος. Ζορμπάνος. Ποστάρι, πάει μέχρι κοντά στην ρακέτα. Αστοχή στην προσπάθειά του. Τσίγκος. Αλεξανδρίδης αφήνει έξω. Και πάλι Τσίγκος. Ζητάει και παίρνει ο Αλεξανδρίδης. Θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. 1,5 λεπτό ακόμα. Απομένει στην πρώτη περίοδο. Το σκορ είναι στην ισοπαλία 6-6. Μουζάκης στο πλάι ο Ανδρεάδης. Στεφανάκος έχει λίγο χώρο, θα πάρει το σουτ. Έδωσε και ύψος την μπάλα, αλλά στόχισε. Τσίγκος πιέζεται αλλά βρίσκει την πάσα. Για τον Ρούτσο. Προσποιείται εκείνος, απανωτές προσποιήσεις, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Τρόκος επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Ζορμπάνου. Ενώ είναι ήδη στημένος στην γραμμή ο Νερούτσος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Νερούτσος. Παραμένει το 6-6. Θα χάσει και τη δεύτερη μία στις δύο, αλλά έχουμε επιθετικό rebound. Δεν θα έρθει το καλάθι στη δεύτερη ευκαιρία του Σπυρού. Γρήγορη επίθεση για τους γηπεδούχους. Θα πάρει το foul ο Μουζάκης. Και παράλληλα τις δύο βολές. Ήταν μόλις το πρώτο ομαδικό για τα Γκραν Μανάρια. Από την άλλη, τρία ομαδικά έχουν συνολικά στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι. Εύστοχο το εύστοχη πρώτη προσπάθεια για το 7-6. Εκτελεί τώρα τη δεύτερη, θα τη χάσει ο Μουζάκης. Παράμενει το 7-6. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσίγκος. Σκληρός, πιέζεται εκεί από τον Μουζάκη. Παραλίγο να γίνει το λάθος, κρατάει ο Αλεξανδρίδης, αλλά δεχτεί την τάπα από τον, από τον αντιπαλό του. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους Young Bulls, οι οποίοι θα πάρουν σε μια γρήγορη επίθεση με τον Στεφανάκο. 9-6 το σκορ. 6 δευτερόλεπτα. Αλεξανδρίδης περνάει. Θα γίνει το φάουλ από τον Στεφανάκο. Είχαν φάουλ να δώσουν. Οι Young Bulls ήταν το τελευταίο. Παρατήρηση τώρα στον πάγκο των Young Bowlers από τον ρέφερι. 3 δευτερόλεπτα για τα Μανάρια. Σκληρός θα το πάρει από τη γωνία, θα στοχίσει. Και φτάσαμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Με τους Young Bowlers να προηγούνται 9-6. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στην πρώτη περίοδο η παραγωγικότητα δεν έπιασε και υψηλά επίπεδα. Αυτό το σκορ είναι χαμηλό, 9-6. Με αυτό αφήσαμε πίσω μας το πρώτο δεκάλεπτο. Οι Young Bowlers προηγούνται και έχουν και την πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Αυτό και ωστόσο ο Καβαλάρης.
σκληρός κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Ρούτσος από κοντά, δεν θα βρει στόχο. Τσορμπάνος. Μουζάκης θέλει να πάει από τα αριστερά, βρίσκει εμπόδιο. Θα στοχίσει και στην προσπάθειά του. Παρακινδυνευμένη πάσα περνάει ωστόσο. Και φτάνουν σε ένα γρήγορο καλάθι τα μανάρια με τον Ρούτσο. 9-8. Ανδρεάδης γυρίζει, εκτελεί και στοχή για το 18. Σκιαδόπουλος ενώ κοίταξε την πάσα, προτιμούσε να πάρει το σουτ. Σώζει την κατοχή ο Σκληρός. Αφήνει έξω στον Παπαϊσταθίου, βρήκε λίγο κενό χώρο εκεί στην αντίπαλη άμυνα. Το τελειώματο ωστόσο δεν ήταν το κατάλληλο. Ανδρεάδης, Ζορμπάνος. Θα ρίξει το έδαφος στον αντιπαλό του και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Δεν συμφωνεί και τόσο με, με αυτή την απόφαση ο Ζορμπάνος. Ο οποίος θα καθίσει τώρα στον πάγκο. Συνεχίζει να διαμαρτύρεται εκεί στον ρέφερι. Το Μουζάκης και Αδόπουλος, η μπάλα περνάει από κοντά στο χι ο Νερούτσος. Στεφανάκος κάνει τις σταυρωτές. Ανδρεάδης ξανά, Στεφανάκος στέκεται και εκτελεί για 2 και στο χι 13-8. Πίεση των αντιπάλων απέφερε καρπούς σε αυτή τη φάση. Ο Αλεξανδρίδης έχασε την ισορροπία του και υπέπεσε στην παράβαση. Στο συν 5 οι Young Bullets, οι οποίοι προηγούνται με 13-8 και έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά τους. Καβαλάρης περνάει πάσα του για τον Στεφανάκο, κλείνεται από 2. Σταματής. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. 4 δευτερόλεπτα, Σταματής κρατάει. Βγάζει έξω, δυσκόλεψε και την ζωή του Ανδρεάδη. Και έτσι θα του μείνει πάλι στα χέρια. Βγαίνει άμυνα από τα γκρεμανάρια. Ξανά στα χέρια του Αλεξανδρίδη, ο οποίος οργανώνει και αυτή την επίθεση της ομάδας του. Σκιαδόπουλος, Τσίγκος. Μπαίνει ξανά ο Τσίγκος, πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα, κλείστηκε και από 2. Καβαλάρης εκτελεί στον αέρα για το 15-8. Και στοσμένα έχουμε το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ευχαριστώ στο παιχνίδι μας με τους Young Bullets να έχουν πάρει μια διαφορά 7 πόντων με το σκορ στο 15-8. Αστόχος από κοντά ο Τσίγκος, αλλά καταλήγει εκτός και ο ρέφερι λέει πως η κατοχή είναι για τα μανάρια. Τσίγκος συνεργάζεται με τον Αλεξανδρίδη, θα πάρει ο τελευταίος το τρίποντο. Κατάλληλη στο rebound. Ψάχνει επιλογές, δεν βρήκε κάποιον. Αποφασίζει να κατεβάσει μόνος του. Κατάλληλης μπερδεύεται και έχουμε πόδι. Η μπάλα παραμένει στους Young Bullets.
Τζατάλης πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα, η προσπίση έργα σαν τόπο τον έχασε και ο Σκιαδόπουλος. 17-8. Παίρνει και ο Τζατάλης την εξίσωση. Ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες των Young Ballers, οι οποίοι σήμερα στερούνται τις υπηρεσίες του άλλου πιο σημαντικού παίκτη της ομάδας, του Βούλγαρη, ο οποίος εξαιτίας ενός τραυματισμού δεν μπορεί να προσφέρει στο σημερινό μάτς της ομάδας του. Και έτσι οι Young Ballers καλούνται να διαχειριστούν αυτή την απουσία για να καλύψουν το κενό τους. Τζατάλης. Παίζει ο Τζατάλης εκεί με τον Τσίγκο, ας τον αρχίσει την προσπάθεια. Αλεξανδρίδης ανεβάζει ταχύτητα. Γυρίζει η αντίπαλη άμυνα. Θα γίνει και το κλέψιμο από τον Καβαλάρη, ο οποίος παρενέβη εκεί και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Στεφανάκου. Τρόκος θα πάρει το τρίποντο, αστοχή. Τσίγκος. Τελευταίο 5 λεπτό. Στο 4 δεκάλεπτο έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Τσίγκο. Από τον Ισίδωρο Τσίγκο, ο οποίος γκρέμισε εκεί τον Στεφανάκο που είχε πάρει θέση. Αυτός είναι 9 οι Young Ballers και τώρα μπορούν να πάνε ακόμα τη διαφορά και σε διψήφιο. Τζατάλης βγαίνει και εκτελεί, αστοχή. Δεν έχει καταφέρει να βρει τον εαυτό του πίσω από τα 6.75 μέχρι στιγμής ο Τζατάλης. Τσίγκος θα το πάρει από το ύψος των Μολών. Πούγε τώρα θα έρθει το καλάθι από τα Μανάρια. Το έχουν βρει μόλις 2 πόντους το δεύτερο δεκάλεπτο. Με 4 και 20 ακόμα αναπομένουν. Τζατάλης κρατάει. Παίζει εκεί κοντά στον Νερούτσο, θα βρεθεί και στο έδαφος. 7 δευτερόλεπτα, Στεφανάκος γυρίζει, αστοχή. Κατάφερε να εξεφύγει από την πίεση των αντιπάλων, αλλά δεν άφησε την μπάλα στο καλάθι. Γρήγορη επίθεση από τους φιλοξενούμενους, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Παπαστάθειου. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος για να βάλει τέλος στην επιθετική αδράνεια, 17-11. Τζατάλης θα το πάρει ξανά, ούτε τώρα θα έρθει στο τρίποντο. Το αναζητάει ο Τζατάλης, το ψάχνει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βρει πόντους πίσω από τα 6.75 και έτσι έχουμε και το time out. Τρεις ή μισή λεπτά σχεδόν ακόμα από μένα στην ανάπαυλα. Το σκορ στο 17-11. Την κόσο από κοντά, θα καταλήξει μπαλά στο καλάθι. 17-13. Σταματής. Θέλει να πάει κοντά, έχει δύο αντιπάλους πάνω του. Και το φάουλ έγινε από τον Νερούτσο. Όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο διαιτητής. Ήταν το τρίτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ένα έχουμε μέχρι στιγμής οι Young Ballers. Άστοχος στην πρώτη σταματής. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Η δεύτερη 2. Ωστά το Κρόκος, Τσίγκος αφήνει στο πλάι Σκιαδόπουλος, εκτελεί αλλά άστοχα. Θα να βγουν γρήγορα μπροστά οι γηπεδούχοι. Θα σταματήσει εκεί, δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα.
δίνει τώρα και το χέρι του στον Παπαευσταθίου. Η κατοχή είναι για τα μαναριά. Έχουν ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 4 πόντους. Καδόπουλος, Τσίγκος από τη βολή, αστοχή. Ανδρεάτης στο rebound. Σταματής. Τσορμπάνος θα το πάρει, αστοχή. Τσίγκος. Σκιαδόπουλος ανενόχλητος πίσω από τα 6.75 πυροβολή. 17-16. Στον πόντο πλέον το μάτς. Κρόκος. Θα πάρει το φάουλ. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Τέταρτο ομαδικό για τα Γκραν Μανάρια. Και βολές για τον Κροκό. Εύστοχο στην πρώτη. Τα 8-16. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. Το 19-16. Κιαδόπουλος. Βλέπει στο πλάι τον Παπαευσταθίου. Τσίγκος. Αδύναμο το σουτ. Ανδρεάδης, ρίχνει ταχύτητα, αφήνει στον Κροκό. Ανδρεάδης ζητάει ο Καβαλάρης, θα πάρει τελικά το σύντο εκείνος. Ίσα του βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. 1.40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά τώρα, όχι να μπορούν και να εσωφαρίσουν τα μανάρια. Δεν θα το κάνουν με τον Σκιαδόπουλο. Το 19-16 παραμένει. Κρόκος. Θα πάρει το σούτ, είχε τον Τσίγκο κολλημένο πάνω του. Καβαλάρης στη νέα ευκαιρία, ούτε τώρα θα καταλήξει καλά στην μπάλα. Η κατοχή είναι για τους Young Ballers. Καβαλάρης. Δυσκολεύτηκε από την πίεση του αντιπάλου του. Σκιαδόπουλος κάτσε γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Θα έρθει το καλάθι από τον Καμπόλη για το 19-18. Στο πόδο σαν να πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Ανδρεάδης για τρεις. Τρόκος είναι εκεί για το επιθετικό rebound και για το καλάθι. Συνέχεια. 21-18. Μισό λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σκιαδόπουλος βγαίνει δυνατά και θα γίνει το κλέψο από τον Ζορμπάνο. Και έχουμε και το αντιαθλητικό φάουλ. Ο Ζορμπάνος, ο οποίος πήγε να ξεχυθεί εκεί στον ευνηδιασμό, κατέληξε στο παρκέ με αποτέλεσμα να κερδίσει το αντιαθλητικό φάουλ και να οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Αστόχος στην πρώτη. 21-18 το σκορ παραμένει. 20,1 στο ρολόι. Θα χάσει και την δεύτερη. Αλλάγη τώρα για τα μανάρια. Ο Τσίκος θα καθίσει στον πάγκο. Στην θέση του περνάει ο Σκληρός. Κρόκος. 17 δευτερόλεπτα. 11 για τους Young Ballers. Κρόκος βλέπει απέναντι τον Ανδρεάδη.
4 λεπτά ακόμα. Έχουμε βήματα από τον παίκτη των γηπεδούχων. Ακόμα είναι στο ρολόι, τόσο έχουν οι φιλοξενούμενοι. Τσίγκος στα 5 δευτερόλεπτα. Τσίγκος κρατάει. Στο 1 δευτερόλεπτο Σκιαδόπουλος εκτελεί για 3 στα στοχή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Με τους Young Ballers να κρατάνε το προβάδισμα και να προηγούνται 21-18 των αντιπάλων τους. Επιστροφή εδώ στο πιστό του Σπάρτακου. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Young Ballers και τα Γκαλαμανάρια. Το σκορ είναι στο 21-18 στο συν 3. Οι Young Ballers έζησε την διαφορά ο Αλεξανδρίδης, αλλά μείωσε τη συνέχεια ο Τσίγκος. 21-20. Οι Young Ballers, οι οποίοι από το ξεκίνημα κρατούν το προβάδισμά τους, βρίσκονται μπροστά στο σκορ, ενώ θα γίνει και το επιθετικό τώρα από τον Τσατάλη. Βάλε αντικανονικά εκεί το χέρι του τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος τον πίεσε. Και τι έγινε η παράβαση, ευκαιρία τώρα να ανακτήσει το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι, αν μπορέσουν και ευστοχήσουν. Τσίγκος έτσι έξω, ο Ζορμπάνος παρεμβαίνει. Η μπάλα κατάλληλη εκτός, 10 δευτερόλεπτα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Τσίγκος στα 6 δευτερόλεπτα, Σκιαδόπουλος θα πάρει το τρίποτο, δεν είναι καλό το σουτ. Παλεθέσει ο Σπυρός, πρέπει φορές και συγκρατήσει. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Τσίγκος πάει μέχρι μέσα από τα αριστερά. Στοχή ο έτερος Τσίγκος, πήρε το rebound, το εισίδωρος Τσίγκος. Αλλά δεν μπορεί ούτε εκείνος να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Παραμένει το 21-20. Δίνει το σκρίνο ο Ζορμπάνος στον Κρόκο. Καβαλάρης για 3 στα στοχή. Αν είναι όχι το rebound ο Σπύρος. Τσίγκος ανεβάζει ταχύτητα. Ισίδωρος Τσίγκος τώρα, κόντρα σε 2, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και τρίτος αντίπαλος πάνω του. Θα γίνει το φάουλ από τον Καβαλάρη. Έγινε το φάουλ αν δεν κάνω λάθος. Κάποιες εκεί προειδοποιήσεις από τους διαιτητές. Έτσι αμαρτύριες οι οποίες υπήρξαν στις τελευταίες φάσεις. Το 21-20 παραμένει και ο Τσίγκος στην γραμμή των βολών. Μπορεί να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του αν ευστοχήσει και στις δύο. Εκτελεί ευστοχή στην πρώτη. Ένα 21. Θα βάλει και τη δεύτερη και τα μανάρια θα περάσουν μπροστά με 21-22. Τρόπος Τσατάλης παίρνει. Ζορμπάνος θα εκτελέσει για 3, είναι αδύναμο το σούτ. Αλεξανδρίδης, η μπάλα παραμένει στα μανάρια. Τσίγκος στην επαναφορά. Σκληρός και πάλι Τσίγκος. Τσιαδόπουλος στα 7 δευτερόλεπτα ψάχνει επιλογές. Θα πάρει το σούτ ο Αλεξανδρίδης, δεν θα βρει στόχο. Και η μπάλα ξανά στα χέρια του Κρόκου. Ζορμπάνος μέσα με φόρα. Θα γίνει το φάουλ από τον Ισίδωρο Τσίγκο. Yeah.
ακόμα αν είναι χαμηλά ή ψηλά. Το φάουλ. Είναι δύο βολές για τον Ζορμπάνο. Young Bowlers λοιπόν, οι οποίοι προέρχονται από 8 σερί νίκες στην κανονική διάρκεια. Τελευταία ήττα τους και μοναδική μάλιστα στο πρωτάθλημα ήταν ο κόντρας της Λεοντάριο στις 12 του Φλεβάρη. Τότε είχαν νικηθεί για πρώτη και τελευταία φορά στην regular season. Εύκολος τους και στις δύο βολές του Ζορμπάνος. Βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του. 23-22. Σίγκος πιέζεται, θα χάσει. Ζορμπάνος στον ευνηδιασμό. Ανενόχλητος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-22. Σκληρός Σίγκος. Θα το πάρει, θα το βάλει. 25-25. Από τον Αντώνη Σίγκο. Στα ίσα και πάλι το παιχνίδι. 6:30 ακόμα για το φινάλι του 3 δεκαλέπτου. Καβαλάρης και άλλο τρόπο να δώσει στον Τζατάλι. Θα εκτελέσει για 3, ούτε τώρα θα έχει το τρίποντο. Σίγκος κρατάει. Ζητάει ο έτερος Σίγκος, η μπάλα καταλήγει στον Αλεξανδρίδη. Αστοχός αυτό στην προσπάθειά του. Ζορμπάνος δεν βιάζεται, ζητάει ηρεμία. Κρόκος. Κατάλληλης εκτελείψε από το σκριν του Κρόκου, θα μπει το τρίποντο. Και ζητάει να ανέβει και η διάθεση των συμπαικτών του. ...28-25... στο συν 3 οι Young Bowlers. Αλεξανδρίδης πάει προς τα μέσα, δυσκολεύεται, η μπάλα θα χτυπήσει εκτός και η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των γηπεδούχων. Νερούτσος τώρα επιστρέφει στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους, όπως και ο Παπαϊσταφίου. Όλα έτοιμα για τη συνέχεια. 5,5 λεπτά ακόμα. Μας χωρίζουν μέχρι το φινάλε του 3 δεκαλέπτου. Οι Young Bowlers βρίσκονται ξανά μπροστά. Κατάλης. Πάει μέχρι μέσα σε μια δύσκολη προσπάθεια. Είχε αρκετούς αντιπάλους μπροστά του. Σίγκος. Παπαϊσταθίου. Κρατάει για να αποφύγει την πίεση του Τζατάλι. Νερούτσος θα πάρει το φάουλ από τον Καβαλάρη, ο οποίος το παραδέχεται. Νερούτσος, ο σκληρός, με συγχωρείτε. Από κοντά θα γίνει κάτω από τον Ζορμπάνο, ο οποίος το πανηγύρι στα καλάθι. Τρόκος. Καρτάλης. Έχει πάλι πλάτη ο Καβαλάρης, πλησιάζει την αντίπαλη ρακέτα, δεν τελειώνει καλά. Σίγκος τώρα θέλει να πάει μόνο σε όλη τη φάση, θα τα καταφέρει. 28-27. Ανδρεάδης. Δίστασε εκεί να πάρει το σούτ, έκανε την προσπίση αλλά έχασε. Σκιαδόπουλος παίζει με τον Τσίγκο. Από κοντά θα έχουμε το σφύριγμα για φάουλ τον Νερούτσο. Είναι βόλες
για τον παίχτη των φιλοξενούμενων, ενώ ο Καβαλάρης, αν βλέπω καλά, είναι αυτός που έχει περάσει εκτός. Φαίνεται να έχει χτυπήσει. Πάνε εκεί γρήγορα οι παίκτες του πάνω του. Θα καθίσει στον πάγκο ο Καβαλάρης. Ρούτσος θα εκτελέσει την πρώτη βολή, θα τη βάλει 28-28. Εκτελεί τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή για το 28-29. Μπροστά στα γκραμμανάρια. Με 3.50 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κρόκος. Ανδρεάδης, η μπάλα, η πάσα είναι για το πουθενά. Κυνηγάει την πάση ο Σκληρός. Σκιαδόπουλος συνεργάζεται ξανά με τον Σκληρό. Θα πάρει το φάουλ εκείνος, λίγο έλειψε να πάρει και τον δίποντο. Θα βολευτεί ωστόσο με τις δύο βολές. Και έχουμε και το time out. Στη γραμμή των βολών ο Σκληρός. Έσοχος στην πρώτη, 28-30. Εκτελεί και τη δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. Για το 28-31, στο συν 3 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ο Φανάκος. Μουζάκης. Πάνω το Σκληρός, αφήνει έξω. Ζορμπάνος εκτελεί για 3, θα στοχεί. Σακάλης παλεύει και παίρνει το θετικό rebound. Φανάκος. Ο Καβαλάρης έχει βάλει πλάτη και θα πάρει και το φάουλο από τον Τσίγκο. Είναι το τρίτο ομαδικό. Δεύτερο ομαδικό, με συγχωρείτε, των φιλοξενούμενων. Από την άλλη, οι Young Bowlers έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά, έτσι κάθε φάουλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές για τα γκρανμανάρια. Στο μάτς επέστρεψε ο Αλεξανδρίδης για τους φιλοξενούμενους. Κατάλη ζητάει και παίρνει μακριά. Ζορμπάνος δεν περνάει η πάσα του. Παρενέβη εκεί ο Αλεξανδρίδης και αφήνει 7 δευτερόλεπτα στους αντιπάλους του. Κατάλης παίρνει από κοντά, κλείνεται από 3. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα των φιλοξενούμενων. Αλεξανδρίδης πάει προς τα μέσα, το χει εκεί. Ο Φανάκος στέκεται, εκτελεί, αυτό χει. Πίσω από τα 6.75. Αλεξανδρίδης. Σκιαδόπουλος, δίστασε αρχικά, το πήρε συνέχεια. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. Το σουτ κατέληξε σέρμπολ. Το σκορ παραμένει στο 28-31, 1.56 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κοντά οι δύο ομάδες, καμία από τις δύο δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει αρκετά. Το σημερινό ματ πάνε χέρι-χέρι. Σε μια δύσκολη προσπάθεια θα δεχτεί το κόψιμο ο Μουζάκης. Σκαδόπουλος αφήνει την μπαλαφτάνη στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα εκτελέσει από το πλάι 28-33. Ο
Στεφανάκος, κινδυνευμένη πάσα. Αλλά η μπάλα κατέληξε πίσω από τα χέρια του Σκαδόπουλου. Καβαλάρης χέρι με χέρι στον Στεφανάκο. Στα 5 δευτερόλεπτα εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Αλεξανδρίδη. Έχουν φάουλ να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ήταν μόλις το τρίτο. Καβαλάρης. Στεφανάκος. Διστάζει αυτή τον Ανδρέαδη. Με το δεξί εκείνος δεν θα τελειώσει καλά. Με ένα δευτερόλεπτο να παίρνουμε στο χρόνο επίθεσης. Ευκαιρία τώρα εδώ να ανεβάσουν κι άλλο το προβάδισμα τους, κι άλλο την διαφορά στα καλαμανάρια. Σκιαδόπουλος. Σκληρός είδε τον Αλεξάνδρη την δίπλα του. Παίρνει ξανά. Πάνω τον Στεφανάκος. Σκληρός γυρίζει, δεν προλάβει να εκτελέσει έγκαιρα. Του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Αλλάγη για τους Young Ballers, τώρα ο Τσατάλης. Είναι αυτός που θα περάσει το μάτς, πήρε την θέση του Καβαλάρη. Στεφανάκος. 15 δευτερόλεπτα για τους Young Ballers και για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Στεφανάκος κρατάει. Σηκώνεται αστοχή. Και αφήνει και 4 δευτερόλεπτα στα μανάρια. Μακρινή πάσα, παρεμβαίνει ο Ανδρεάδης. Η μπάλα κατάληγε εκτός και φτάνει στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Young Ballers Grand Manaria 28-33. Όλα έτοιμα και μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο με τα Grand Manaria να κρατάνε το προβάδισμα στα χέρια τους με το σκορ 28-33. Οι δύο ομάδες είναι κοντά σε όλο το παιχνίδι σχεδόν. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν αυτή στο δεύτερο δεκάλεπτο, αν δεν κάνει λάθος, με τους Young Ballers να παίρνουν προβάδισμα 9 πόντων. Αλλά τους αντιπάλους τους να βγάζουν αντίδραση και να καλύπτουν αυτή την διαφορά άνετα. Ανδρεάδης κρατάει, Τσατάλης. Ανδρεάδης κλείνεται στη γωνία, πάνω του κολλημένος ο Σκιαδόπουλος. 9 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Πάει μέχρι μέσα ο Μουζάκης σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα βρει το καλάθι για το 32-33. Με συγχωρείτε, δυστόλου. Αλεξανδρίδης. Παπαϊσταθίου, ξανά επιλογές, Σκαδόπουλος. Σκληρό στα 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να το πάρει, θα το κάνει, αλλά θα στοχίσει. Τσατάλης πάλεψε εκεί για το rebound, αλλά δεν καταφέρει να καθαρίσει τη φάση. Μπαλά στα χέρια του Παπαϊσταθίου. Σκληρό, με συγχωρείτε, τώρα Αλεξανδρίδης. Παπαϊσταθίου. Στα 2 δευτερόλεπτα, παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια. Με τη βοήθεια του απλό θα βρει στόχο. 30-35. Σφύριγμα. Από τον διαιτητή έχουμε αλλαγή για τα μανάρια. Αναγκαστική, αν δεν κάνω λάθος, ο Παπαϊσταθίου πέρασε εκτός. Στεφανάκος.
στη γωνία. Ο Ανδρεάδης είναι μόνος του. Δεν εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία, αλλά είναι εκεί ο Στεφανάκος στο επιθετικό rebound και για το καλάθι. 32-35. Φωνές από τον coach των φιλοξενούμενων για αυτό το χαμένο rebound, αλλά θα έρθει και το καλάθι στη συνέχεια από τον Καμπόλη. 32-37. Στεφανάκος. Μουζάκης θα πάρει το τρίποντο, δεν θα έρθει το καλάθι. Γιαδόπουλος αφήνει τον Τσίγκο. Αλεξανδρίτης κλέβει ο Μουζάκης. Κλέβει μπροστά του δύο αντιπάλους. Πάει μόνος του τη φάση και καλά κάνει. 34-37. Και παίρνει στην γωνία ο Σκιαδόπουλος. Αλεξανδρίδης τον πιέζει ο Μουζάκης. Στεφανάκος τώρα πάνω του. Σκληρός από μακριά. Αστοχή στο τρίποντο. Υποθέσει ευνηδιασμού για τους Young Ballers. Ζορμπάνος θα είναι μέχρι το τέλος. 36-37. Παίρνει το μάτι ξανά στον ένα πόντο. Και έχουμε το time out. Έξι λεπτά ακόμα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με τους Young Ballers να έχουν καταφέρει να πλησιάσουν ξανά το σκορ. 36-37 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Αλεξανδρίδης άστοχο στο τρίποντο. Γιορβάνος βλέπει μπροστά του τον Μουζάκη. Εκείνος δεν κατάφερε να φέρει το δίποντο για την ομάδα του. Και μαζί και το προσπέρασμα. Έξι δευτερόλεπτα με το δεξί, δεν βρίσκει στόχο. Ανδρεάδης στο rebound. Μουζάκης πλησιάζει, βγάζει έξω. Και μπάλα στα χέρια του Στεφανάκο, ο οποίος ηρέμει κάπως την κατάσταση. Νατάλης δίνει το screen. Στεφανάκος πάνω του ο Καμπόλης. Από τα δεξιά δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Μένει πάσα, δεν ολοκληρώνει το κλέψο από τους Young Ballers. Τσίγκος, 4:50 ακόμα για το φινάλε. Τσίγκος κρατάει τα 5 δευτερόλεπτα, να δούμε τι θα κάνει. Πάει προς τα μέσα, θα σηκωθεί άστοχη. Άτσαλο το τελειώμα του. Ορμάνος συνεργάζεται με τον Μουζάκη. Πέρα προς εκείνος δεν υπάρχει κάτι. Κατάλληλης, πατάει γερά και εκτελεί άστοχη. Αλλά έξω τον, στα χέρια του σκληρού. Αλεξανδρίδης, 4 δευτερόλεπτα για τα μανάρια. Θα γίνει το φάουλ από τον Μουζάκη. Ήταν το τρίτο φάουλ του Μουζάκη και το δεύτερο ομαδικό των Young Ballers. Αλεξανδρίδης έχει αρκετό χώρο, θα εκτελέσει για τρεις. Στεφανάκος πιέζεται, καταφέρει να πέρασε στο κέντρο οι Young Ballers. Στεφανάκος μπροστά από τον σκληρό, θα πάρει το φάουλ. Εκτέλεσε και αλλά η μπάλα στάθηκε στο Στεφανή. Τριακή 45 για το φινάλε. Είχαμε το πρώτο φάουλ των φιλοξενούμενων. Mm-hmm.
είναι βολές για τον Στεφάνακο. Μετά από μια περιπέτεια θα μπει μετά στο καλάθι. 37-37. Μέσα και η δεύτερη αλάνθαστος ο Στεφανάκος. Βάζει ξανά προς την ομάδα του με 38-37. Γιορβάνος πέρα εκτός την μπάλα. Άπλος στο χέρι του εκεί ανάμεσα. Στην συνεργασία των δύο αντιπάλων του. Τίγκος, ξανά Αλεξανδρίδης. Τίγκος γυρίζει αστοχή. Ανδρεάδης. Στεφανάκος οργανώνει. Παίρνει το σκριν. Τίγκος και πάλι πάνω του, Τσατάλης τώρα. Και θα πάρει το φάουλ από τον Σκιαδόπουλο. Δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Τσανάλης έχει βάλει πλάτη τον Σκιαδόπουλο. Βάλα στην άλλη πλευρά, Ανδρεάδης για τρεις εκτελεί. 40-37, 41-37 με συγχωρείτε. Και προκαλεί τα έξαλα πανηγύρια στα Κερκίδα και Πάκο. Αλεξανδρίδης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Και η μπάλα είναι για τους Young Bowlers. Και ανεβαίνει η Κερκίδα, η οποία θέλει να σπρώξει την ομάδα τους σε αυτή τη σημερινή νίκη, σε αυτό το πρώτο βήμα για τη συνέχεια τα play-off της Evolution. Δεν έχουμε και το time-out από την πλευρά της Γκάρμαναρια. Δύο και 38 ακόμα για το τέλος. 41-37 το σκορ. Τους Young Bowlers να βρίσκονται στο σύν 4. Να κρατάνε αυτό το μικρό προβάδισμα, το οποίο μπορούν να αυξήσουν τώρα. Ανδρεάδης για 3, αστοχή αυτή τη φορά. Έχει χτυπήσει και ο παίχτης των φιλοξενούμενων. Να δω ποιος είναι. Ο σκληρός. Βρέθηκε στο παρκέ. Πρέπει να έχει χτυπήσει εκεί στο πρόσωπο. Δείχνει να μπορεί να συνεχίσει. 2-15 στο ρολόι. Το σκορ στο 41-37, 14 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Ενώ σκουπίζεται και το παρκέ. Ανδρεάδης. Τσατάλης παίρνει και εκτελεί. Τον παρεμπόδισε και ο αντίπαλος τον Ρούτσος. Πρέπει να του αλλίωσε και το σουτ. Φάουλ στη συνέχεια από τον Κρόκο. Τρίτο ομαδικό των Young Bowlers, από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο διλεπτό. Τίγκος. Γυρνάει στην περιφέρεια η μπάλα. Νερούτσος θέλει να πάει προς τα μέσα, θα βρει το στόχο. 41-39. Στεφανάκος, υπενθυμίζω, η πρόκριση θα κρυθεί στα δύο μάτς και στη συνολική διαφορά που θα υπάρχει έπειτα από αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Άστοχος ο Μουζάκης. Έχει βάλει πλάτη ο Τσίγκος, θα πάρει το φάουλο από τον Στεφανάκο. Τέταρτο ομαδικό των Young Bowlers, είναι το τελευταίο που θα αναδώσουν στο τέταρτο δεκάλεπτο. 1-18 στο ρολόι, στους δύο πόντους η διαφορά. Θα
Δίνει το κλέψιμο από την παρέμβαση του Ανδρέαδη, ο οποίος παίρνει τώρα. Πάει μόνος στη φάση και έχουμε επιθετικό φάουλ. Απλώς αντικανονικά εκεί το χέρι του Ανδρέαδης και γκρέμισε τον αντίπαλό του. Διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των Young Bowlers και σιγά σιγά μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης με τον Τσίγκο να κρατάει. Σκληρός ξανά Τσίγκος, ο Κρόκος είναι πάνω του. 9 δευτερόλεπτα, μπαλά έξω στο σκληρό, θα πάρει το τρίποντο, η μπαλά στέκεται, κοιτάξτε που έγινε. Η μπαλά κολλάει στο Στεφάνι, η κατοχή είναι για, για τα Grand Μανάρια. Κατεσάρι το ρολόι τώρα για τους φιλοξενούμενους, 48,8 ακόμα, μέχρι το τέλος, πληρός, Τσίγκος. Κοιτάει και παίρνει ο Νερούτσος, πάει προς τα μέσα στο χ, η μπάλα ξανά στα χέρια του. Σκιαδόπουλος εκτελεί, για δύο είναι το σουτ, 41-41. Παίρνει το Μαθαΐσα, 29 δευτερόλεπτα, 20 για τους Young Bowlers. Μουζάκης κρατάει. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Είναι το τέταρτο. Τον φιλοξενούμενο. Κρόκο στην επαναφορά, Μουζάκης. Μπάλα στα χέρια του Τσατάλη, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρόκος με το δεξί αστοχή. Τελευταία ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους, 5 δευτερόλεπτα. Παρακινδυνευμένη πάσα, η μπάλα κατάληγε εκτός και έχουμε 0,8 στο ρολόι. Και το time out για να σχεδιαστεί αυτή η τελευταία επίθεση. Έχουμε και λέμε λοιπόν 0,8 στο ρολόι. 8-10 έχουν στη διάθεσή τους τα γκραμμανάρια για να εκδηλώσουν την επίθεση. Το σκορ στο 41-41. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο καλάθι, αν θα πάρει κάποια από τις δύο ομάδες τη νίκη. Στην επαναφορά ο Τσίγκος. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν στα 0,8. Το σουτ αστοχό από τον Νερούτσο. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε. 41-41 το σκορ. Όλα έτσι θα κρυθούν στο δεύτερο παιχνίδι τους μεταξύ της σειράς, όπου στο παιχνίδι στο οποίο όλα θα ξεκινήσουν από το 0 και από την ισοπαλία. Αυτά λοιπόν εδώ από το Σπαρτακού Young Bowlers Grand Μανάρια, 41-41.